Πατρινόραμα, δεύτερο μέρος εκπομπής και ακριβώς όπως τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, έτσι και η ζωή, φαντάζομαι, συμφωνείτε κι εσείς, έχει δύο όψεις. Και από αυτήν την όψη της πολιτικής, που για πολλούς βέβαια δεν είναι τόσο οικία, δεν είναι τόσο γνώριμη, αν θέλετε, για άλλους είναι και μάλλον αποθητική, πάμε να πασπαλίσουμε με χρυσόσκονη την μικρή μας οθόνη και να βάλουμε την ομορφιά σε πρώτο πλάνο. Το έχουμε ανάγκη να ομορφύνουμε όχι μόνο τη τηλεοπτική μας οθόνη, αλλά και την ζωή μας. Και νομίζω ότι προσφέρεται γι' αυτό ένας θεσμός αναγνωρισμένος, όπως είναι τα εθνικά ελληνικά καλλιστεία, τα οποία διεξήχθησαν πριν από μερικές ημέρες με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και συγκέντρωσαν τα φώτα της δημοσιότητας. Οι όμορφες καλύπηγες δεσποινίδες, πραγματικά με τις ιδανικές αναλογίες, με τα αλαβάστρινα κορμιά, έκλεψαν δικαιολογημένα τις εντυπώσεις και μαγνήτησαν όχι μόνο όπως φαντάζεστε τα ανδρικά, αλλά και τα γυναικεία βλέμματα, γιατί πραγματικά μιλάμε για υπέροχες δεσποινίδες, οι οποίες μετουσιώνουν στο πρόσωπό τους, στο ευθύτενές παράστημά τους, την ίδια την ελληνική ομορφιά. Έτσι λοιπόν σήμερα σαν Πατρινόραμα και επειδή ακριβώς το περιοδικό μας ήταν χορηγός επικοινωνίας σε αυτά τα εθνικά ελληνικά καλλιστεία, στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την εκπρόσωπο της Πελοποννήσου, τη μοναδική εκπρόσωπο της Πελοποννήσου μάλιστα, η οποία εστέφθη με έναν πολύ σημαντικό τίτλο. Είναι η δεσποινίδα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η πανέμορφη Νταϊάννα Τζάφα, που την καλωσορίζουμε από την Πάτρα και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στην πανέμορφη Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Καλαμάτα, καλησπέρα Δεσποινής Τζάφα, συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια απρόσμενη επιτυχία, όπως ακριβώς μάλλον απρόσμενη ήταν και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό αυτό. Ναι. Εμείς κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, το λέω για να καθησυχάσω τους άρενες τηλεθεατές μας τώρα, έτσι. Θα δούμε και πλάνα από την παρουσία σας, την πολύ εντυπωσιακή παρουσία σας στο διαγωνισμό αυτό. Να εδώ, είναι η στιγμή λίγα λεπτά πριν την στέψη σας, να πούμε ότι πήρατε τον τίτλο «Miss Ελληνικά Καλλιστεία 2021». Λοιπόν, Δεσποινή Τζάφα, νομίζω ότι ήταν απρόσμενη η συμμετοχή σας, δηλαδή δεν είχατε εμπειρία στο χώρο της πασαρέλας και της μόδας. Θέλω να μάθω λοιπόν πώς πήρατε την απόφαση αυτή και κυρίως πώς υποδέχτηκαν αυτό το αίτημά σας, αυτή τη σκέψη σας, οι γονείς σας. Όμως, διότι είχα τη μητέρα μου δίπλα μου, η οποία επέμενε και με στήριζε, αποφάσισα τελικά να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί πέτυχα το σκοπό μου και με το παραπάνω. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή, γιατί φαντάζομαι σε μια κοπέλα 18 ετών, αν δεν κάνω λάθος, τόσο είσαστε, δεν είναι και τόσο εύκολο ή όχι και τόσο πιθανό, τόσο συνηθισμένο να εκτίθεται, να γίνεται βορρά δηλαδή σε φωτογραφικές συσκευές, σε τηλεοπτικούς φακούς, αλλά και στα βλέμματα. Κύριος τα ανδρικά, πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ ο φακός της κάμερας και ήταν αρκετά διασκεδαστικό για εμένα, αλλά κατά ταυτόχρονα βασικά ήταν και λίγο αγχωτικό, διότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος από κάτω, υπήρχαν πάρα πολλές κάμερες, έπρεπε να κοιτάμε και να έχουμε το νου μας σε όλες τις κάμερες, ώστε να μην εκθέσουμε το εαυτό μας. Αλλά για μένα ήταν μια πανέμορφη και αξέχαστη εμπειρία, την οποία θα την ξαναζούσα ξανά. Λένε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Λένε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Να υποθέσω ότι τώρα κάτι ανάλογο συμβαίνει και με εσάς, δηλαδή με τον πρώτο διαγωνισμό σας ήρθε η όρεξη ίσως και η περιέργεια να εξερευνήσετε αυτόν τον μαγικό κόσμο της μόδας. Θέλω να πω με λίγα λόγια, σκέφτεστε να ασχοληθείτε επαγγελματικά πλέον είτε με την πασαρέλα είτε με τον χώρο της μόδας? Ναι, εννοείται, γιατί είναι κάτι το οποίο υπερδιασκέδασα, με έκανε πολύ χαρούμενη και εννοείται πως θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Αυτό προσπαθώ να κάνω, έχω κάποιες προτάσεις, διαπραγματεύομαι και όλα αυτά.
Αλλά ναι, θέλω να παραμείνω σε αυτό το χώρο και να εξελιχθώ πάνω σε αυτό το κομμάτι και να γίνω όσο καλύτερη μπορώ. Έμαθα, Δεσποινής Τζάφα, ότι αμέσως με τη στέψη σας, δηλαδή μόλις έγινε γνωστή, κοινοποιήθηκε η επιτυχία σας, έχουν ήδη κατατεθεί οι πρώτες επαγγελματικές προτάσεις από σοβαρές εταιρείες. Είναι αλήθεια? Ναι, ισχύει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος κιόλας που είμαι τόσο ενθουσιασμένη, που μπήκα τόσο απότομα στον χώρο και παρόλα αυτά έχω προτάσεις. Και ναι, αυτό είναι που με κάνει να θέλω, που με εντριγκάρει σε αυτόν τον χώρο, που με κάνει να θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με αυτόν τον χώρο. Τώρα, φαντάζομαι την Πάτρα την γνωρίζετε ως μια μεγάλη μεγαλούπ, μια μεγάλη πόλη, την Αχαϊκή πρωτεύουσα, ως μια ιστορική πόλη. Την έχετε επισκεφτεί ποτέ? Ναι, την έχω επισκεφτεί μία φορά παλαιότερα, πριν από 2 χρόνια, στα 16 μου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραία πόλη. Θα ήθελα να ξαναέρθω εννοείται και να την ζήσω, γιατί δεν είχα έρθει μόνο για ένα βράδυ. Δεν είχα απολαύσει την Πάτρα και θα ήθελα να ξανάρθω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε το περιόνιμο Πατρινό Καρναβάλι. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή το έχετε παρακολουθήσει και από τη μικρή οθόνη, αλλά φαντάζομαι είσαστε κοινωνός της μεγάλης του λάμψης και της τεράστιας παράδοσής του. Ξέρετε, κάθε χρόνο η Πάτρα, αν και έχει καταργηθεί η μοναρχία βέβαια στην Ελλάδα, έχει βασίλισσα. Βασίλισσα αποκριάτικη βέβαια, στις διαταγές της οποίας υποκλίνονται όλοι οι θειασότες και οι, σε εισαγωγικά, υπήκοοι του καρναβαλιού. Θέλω να πω δηλαδή, σκέφτεστε ή αν το πω αλλιώς, τα καλοβλέπατε μία πρόταση από το Δήμο Πατρέων, για παράδειγμα, να ήσασταν η επόμενη βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού? Αυτή η πρόταση θα ήταν τεράστια τιμή μου. Θα ήταν χαρά μου να γίνω βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού. Είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει πάρα πολύ και σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Έχω παρακολουθήσει το καρναβάλι, ναι, μέσω της οθόνης. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ήθελα να κάνω. Έτσι αλλιώς, από μόνο το καρναβάλι είναι ελκυστικό και σε κάνει να θες να επισκεφτείς αυτή την όμορφη πόλη. Και πόσο μάλλον να είμαι και η βασίλισσα του καρναβαλιού, δηλαδή, τι καλύτερη τιμή θα μπορούσε να υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά θα με ενθουσίαζε πάρα πολύ και δεν το σκεφτόμουν να κάνω. Να λοιπόν τώρα εμείς καταθέτουμε μια πρόταση, άτυπη βέβαια, στο Δήμο Πατρέων. Η κυρία, η Δεσποινής μάλλον Τζάφα, η Νταϊάννα Τζάφα, μετά το στέμα της Μης Καλλιστεία 2021, να φορέσει και το στέμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2022. Πάντως η ίδια δηλώνει τώρα στην εκπομπή μας και στο Super Media τεθειμένη να το κάνει και με πολύ μεγάλη της χαρά. Για να ρωτήσω τώρα, η Καλαμάτα δονήθηκε από αυτή την επιτυχία? Πώς την υποδέχτηκε την είδηση της στέψης σας? Όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα πραγματικά, ακόμη και σήμερα με συγχαίρουν για την επιτυχία μου. Ακόμη και οι άγνωστοι στον δρόμο, από τον πιο κοντινό μου φίλο μέχρι και έναν γνωστό που θα πετύχω στη βόλτα τη βραδινή που θα πάω. Αυτό πραγματικά είναι μου προσφέρει ένα υπέροχο συνέστημα και ένα μοναδικό συνέστημα, το οποίο δεν είχα ξανανιώσει. Πραγματικά, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συμπατριώτες μου για αυτή την τιμή και την χαρά που μου προσφέρουν μέσα από τα λόγια που μου λένε και τα συγχαρητήρια που δέχομαι. Να ρωτήσω τώρα, εάν μετά την βραδιά της στέψης άλλαξε ή αν αλλάζει η ίδια η ζωή σας. Αν βλέπετε δηλαδή διαφορετικές συμπεριφορές ακόμα και στο σχολείο. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε μαθήτρια της τελευταίας τάξης του Λυκείου, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν πώς συμπεριφέρονται, πώς αντιδρούν, πώς σας υποδέχτηκαν όχι μόνο οι συμμαθητές, αλλά ακόμα και οι καθηγητές? Λοιπόν, μόλις πήγα στο σχολείο, ναι, κάποιες συμπεριφορές άλλαξαν, εννοείται, και αυτά συμβαίνουν γιατί είναι στη ζωή. Οι περισσότεροι μου δώσαν πάρα πολλά συγχαρητήρια και μπράβο, το ίδιο και οι καθηγητές.
Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την αντιμετώπιση. Και γενικά όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί εξ αρχής και πάντα πιστεύαν σε μένα, κάτι το οποίο δεν το είχα εγώ στον ίδιο εξ αρχής. Ύστερα απέκτησα εμπιστοσύνη. Τώρα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ακούγονται πολλά, φαντάζομαι και εσείς έχετε γίνει και η οικογένειά σας βέβαια, όπως όλη η κοινωνία, αποδέχτες καταστάσεων δίσοσμων. Υπάρχει μια πλευρά της μόδας, της πασαρέλας, που είναι ερευόδης, είναι σκοτεινή. Πόσο σας φοβίζει αυτό σε σχέση με την πορεία που θέλετε να διανύσετε από εδώ και πέρα επαγγελματικά? Φοβόσαστε δηλαδή τα παρασκήνια και όλα αυτά που ακούγονται, τα έχουμε ακούσει. Έχουμε δει και καταγγελίες κατά καιρούς. Λοιπόν, εννοείται πως υπάρχει ένας μικρός φόβος, που πάντα πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος, γιατί είναι η αμυνά μας προς οτιδήποτε ξένο. Αλλά κατά τα άλλα δεν είναι κάτι το οποίο με τρομοκρατεί, διότι οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθούσα, πάντα υπάρχουν οι κακοί άνθρωποι σε πολλά εισαγωγικά ή και όχι. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να με βλάψουν σε οποιονδήποτε χώρο και να είμαι, είτε στο modeling είτε όχι. Προσωπικά προτιμώ να ακολουθήσω το χώρο του modeling, γιατί είναι κάτι που το αγαπώ και είναι κάτι το οποίο θέλω στο οποίο θέλω να εξελιχθώ, θέλω να δω την πορεία μου. Οπότε δεν φοβάμαι κάτι, γιατί όταν αγαπάς κάτι και όταν θες κάτι πολύ, εννοείται πως θα το πετύχεις. Έχετε κάποιο ίνδαλμα, κάποιο πρόσωπο που θαυμάζετε από το χώρο, που θα θέλετε ενδεχομένως να το φτάσετε, να του μοιάσετε? Λοιπόν, εννοείται πως μου αρέσει πάρα πολύ η Ζιζέλ από τα top μοντέλα που έχουν περάσει. Είναι μια κοπέλα την οποία τη θυμούνται όλοι και άτομα κάθε ηλικίας, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένα άτομα, τη γνωρίζουν. Είναι γνωστό και πολύ ακουστό το όνομά της. Ένα άλλο μοντέλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η Ινδριάννα Λίμα. Πανέμορφο μοντέλο. Γενικά τα δύο πρότυπά μου είναι αυτά και η Μπέλα Χαντίν, που είναι και εσύ άλλο ένα πανέμορφο μοντέλο, το οποίο πραγματικά είναι πρότυπο για πολλές κοπέλες. Και ναι, είναι τα τρία top μοντέλα για εμένα προσωπικά. Και για να πάμε τώρα και στους άνδρες, με ποιο ή με ποιους άνδρες μοντέλα θα θέλατε να κάνετε ένα ωραίο δίδυμο στην πασαρέλα? Με ποιους άνδρες μοντέλα θα θέλατε ενδεχομένως να κάνετε ένα ωραίο δίδυμο στην πασαρέλα? Άνδρες μοντέλα. Μην κοιτάτε εμένα, εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω τώρα αυτό το χώρο, έτσι. Αστείο κάνω. Λοιπόν, πείτε μου. Επαναλαμβάνετε τι είπατε τώρα, γιατί... Όχι, λέω ποιον άνδρα μοντέλο θα θέλατε να συνοδεύσει στη γέφυρα της ομορφιάς, σε μια πασαρέλα, σε μια επίδειξη. Θα πω έναν Έλληνα, ο οποίος έχει ανέβει πρόσφατα στο τηλεοπτικό κοινό, λόγω του GNTM, τον Edward Στεργίου, τον οποίο θαυμάζω. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πανέμορφο και έχει μια πολύ καλή προσωπικότητα, τουλάχιστον αυτό προβάλλει, και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Και τέλος, η γνώμη σας για αυτές τις τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν επίκεντρο την ομορφιά και την μόδα, για παράδειγμα, θα συμμετείχατε σε μια τέτοια εκπομπή ενός αθηναϊκού καναλιού? Λοιπόν, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για το GNTM και για εκπομπές με το modeling και δεν είναι αυστηρά reality shows, συνδυάζονται το modeling, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλές και βοηθάνε πάρα πολύ εμάς ώστε να προβάλλουμε τη δουλειά μας και να ανοίξουν πάρα πολλές πόρτες σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, πραγματικά είναι, ειδικά το GNTM, ένα από τα
ένας συνδυασμός ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλά μοντέλα ώστε να εξελιχθούν και να κάνουν μια καριέρα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα ώστε να προβάλλω κι εγώ τη δουλειά μου, τον εαυτό μου και να ανοίξουν οι πόρτες, περισσότερες πόρτες για εμένα. Μάλιστα. Και κλείνοντας, Δεσποινή Τζάφ, αφού σας συγχαρώ πάλι, θέλω να στείλετε το μήνυμά σας στα νέα κορίτσια. Τι θα τους συνιστούσατε, αν έχουν βέβαια τα κατάλληλα εφόδια, ενώ ύψος, παράστημα, ανάστημα, ομορφιά, να ασχοληθούν με τη μόδα, να ασχοληθούν με την πασαρέλα. Θα δώσω μια συμβουλή, είπατε. Αν στέλνετε το μήνυμα στα νέα κορίτσια να ασχοληθούν και αυτοί και αυτές με την πασαρέλα, με τη μόδα. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Εννοείται πως ό,τι αγαπάτε να το κάνετε και να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και άμα το modeling είναι αυτό που σας που λατρεύετε και που αγαπάτε, να μην το είστε γιατί οι απορρίψεις θα είναι άπειρες. Οι απορρίψεις θα είναι πολύ πολλές βασικά, υπερβολικά πολλές και προφανώς και το κάθε μοντέλο δεν το προβάλλει αυτό. Όλα τα μοντέλα έχουν πάει απορρίψεις και θα δεχτούμε και άλλες απορρίψεις στην πορεία γιατί υπάρχει μια τεράστια διαφορετικότητα αυτόν τον καιρό, ειδικά σε αυτή την εποχή. Αλλά οπότε δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε δυνατά για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στον τομέα που είμαστε και έτσι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, και με αυτό το φωτεινό, ανέσπερο δικό σας χαμόγελο, νομίζω ότι κλείνουμε, είναι το καλύτερο ιστερόγραφο για τη σημερινή μας εκπομπή. Δεσποινής Νταϊάννα Τζάφ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνουμε την αγάπη μας στην πανέμορφη Καλαμάτα και στους τηλεθεατές μας εκεί. Πολλά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι άλλο βάλετε στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην πανέμορφη Πάτρα. Να είστε καλά. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, νομίζω, ιδανικά την σημερινή μας πρώτη εκπομπή εδώ, πατρινόρα μας στο Super B. Θα κλείσουμε με μερικά πλάνα, νομίζω, είμαι στο μυαλό σας τώρα αυτή τη στιγμή, το θέλετε, όπως και εγώ ακριβώς, να δούμε μερικά πλάνα από αυτή την βραδιά. Μιλάμε πάντα για τα ελληνικά εθνικά καλλιστεία 2021, τα οποία διεξήχθησαν με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και ανάμεσα στις εστεμένες ήταν και η Δεσποινής Νταϊάννα Τζάφα που μόλις πριν φιλοξενήσαμε. Με τα πλάνα αυτά από τις πανέμορφες, καλύπηγες, δεσποινίδες, εστεμένες και μη που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή και δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Πολλούς εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Ολυμπία 2021 Ευγενία Μούσκαλια. Ευχαριστώ και διάμεσα εσάς που ανεβαίνετε απόψε εδώ. Καλή πολύ που καλή γερθού, καλό την όπορο τι λένε. Καλό προσεγγείο. Show me the easy, show me the hard.